Είμαστε, να πω, η τριτοκοσμική εδώ πέρα, από το κέντρο της πόλης. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν έχουν έρθει από το Δήμο κάποιες αρμόδιες υπηρεσίες να δουν λίγο την κατάσταση που είναι το οδόστρωμα? Και να έχουν έρθει, έριξαν μια ματιά, είδανε, ναι, εντάξει, αλλά αυτά άμα είναι με τις προεκλογικές που κάνουν... Τότε, παλιότερα ήρθανε, ναι. Δηλαδή, όχι τώρα. Και τώρα έχουν έρθει, αλλά πάλι δεν κάνουν τίποτα. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της οδού Απαμίας τους έχουν αγανακτήσει και η απογοήτευση ξεχυλίζει, κάνοντάς τους να νιώθουν πολίτες τρίτης κατηγορίας. Καθώς, όπως λένε, δεν ενδιαφέρεται κανείς και παρόλο που γνωρίζουν οι αρμόδιοι τα προβλήματά τους, δεν έχουν δει λύσεις και βελτιώσεις επί της ουσίας. Χόρτα, κακό οδόστρωμα, παρατημένες και κατεστραμμένες μπασκέτες είναι μερικά από τα προβλήματα που μας αριθμούν, μιλώντας στην κάμερα του επιλογές, ζητώντας παράλληλα κάποιον αρμόδιο να πάει να συζητήσει μαζί τους. Όχι μόνο χόρτα, άμα θα δείτε κιόλας, ο δρόμος είναι, πόσο να πω, από τότε που φτιάχτηκαν οι εργατικές κατοικίες εδώ πέρα, είναι χάλια, τα χόρτα, οι μπασκέτες εκεί πέρα που τις έχουν βγάλει παρατημένες και κακοτεχνία και υπάρχουν προβλήματα. Άρα δηλαδή είναι πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζετε. Πάρα πολλά. Υπάρχουν παιδάκια εδώ πέρα που παίζουν. Τις προάλλες, από ό,τι μου είπαν και εδώ οι γείτονες, κάποια κύρια περπατούσε με το καροτσάκι και αυτό σκόνταψε, έπεσε. Άμα θα δείτε, όλος ο δρόμος είναι κακοτεχνία. Από τότε που φτιάχτηκαν οι εργατικές είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή, τι να πούμε. Ναι. Να παρακαλάμε για να γίνουν κάποια πράγματα. Μια βελτίωση θέλουμε, να γίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν... Άρα ζητάτε επειγόντως να έρθουν εδώ, να σκέψουν πάνω από τα προβλήματα. Ναι, ναι, να έρθουν εδώ πέρα, να δουν τα προβλήματά μας. Να έρθουμε να τα συζητήσουν, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να βοηθήσουμε κι εμείς. Ναι. Να υπάρξει λίγο... μια καλή αντιμετώπιση. Το Δήμος αφή. Τις λάμπες, τι είπατε για τις λάμπες? Τις λάμπες προσπέθαμε στην αλλάξαμε τη λάμπα. Το βλέπετε. Και τώρα αυτό με την παραμικρή βροχή, με το που βρέχει, σταματάει τα φωτά, δεν δουλεύουν. Γιατί δεν συνταφήσουν όλα νυχτά, δεν έχουν το... Τους βάλατε φωτοκύτταρο για να... Για να φύγει. Για να φύγει εδώ πέρα, όποιος περνάει, τουλάχιστον να βλέπει. Όταν βρέχει, για να πάμε σπίτι μας, δεν βρίσκεις μέρος που να μην γυαλίζει για να πας στο σπίτι, δεν μπορείς. Θα γίνεις πως χυμαλούτσα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περάσουν το δρόμο. Πέφτουνε, λέει ο κύριος Γιώργος, κάτοικος των εργατικών κατοικιών της οδού Απαμίας από το 1992, μη μπορώντας να κρύψει την απογοήτευσή του. Τα το 92. Για πείτε μου κι εσείς, συμφωνείτε με τον κύριο? Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς ήμασταν διαθετημένοι και είμαστε να κάνουμε δουλειές. Τα κάγκελα εκεί τα βλέπετε, ας κάνει ένα ζουμ. Δέστε αυτά, δεν σε γίνεται. Τα βάψα εγώ με τη γυναίκα μου. Ο δρόμος προχθές εδώ, τα παιδιά δεν μπορούν να περάσουν. Πέφτουνε. Μια γιαγιά μπαίνει εδώ δίπλα, περπατούσε και σκόταψε γιατί οι πέτρες βγήκαν πάνω. Τα χόρτα εδώ τα βλέπετε. Εάν θα πάτε στη γωνία κάτω και δείτε, το πεζοδρόμιο είναι γεμάτο με χόρτα. Το έχουν κρύψει τα χόρτα. Τι να σας πω, κάποιος από το Δήμο ήρθε, ενδιαφέρεται το παιδί, έτσι είναι καλά. Μια-δυο φορές βρήκε κάποιο αυτόν τον ιδιώτη, τα έκοψε. Ξανά από τότε τίποτε. Απέναντι πήγανε προχθές, κόψανε το μισό το χωράφι. Είναι ιδιόκτητα αυτά τα γύρω, έτσι. Ναι, αλλά ήταν μηχάνημα του Δήμου. Ναυλωμένο από το Δήμο. Κόψανε το μισό, τα άλλα τα μισά τα αφήσανε. Πέρυσι πήραν φωτιά τα καλάμια. Τα βλέπετε πώς έχουν γίνει πάλι. Δεν είναι κατάσταση. Ζητάτε να έρθει κάποιος εδώ. Πήγαμε. Να υπάρχει αντιμετώπιση άμεση του προβλήματος. Πήγαμε. Πολλές φορές. Και για τις κολόνες του Δήμου είναι αυτά. Αν θα δείτε το καφάο. Είναι αυτά, δεν τα έχουν ούτε στο Πακιστάν ούτε στην Ινδία πουθενά. Νιώθετε παραμελημένοι σε κάτι? Τι παραμελημένοι. Είμαστε, άντε να μην εκφραστώ, άστε. Αφήστε το.